Δίκιο έχεις, παλικάρι μου, αυτό λέμε. Ναι, είναι ανθρώπινο λάθος και εγκληματικό. Αλλά δεν μπορεί από ένα λάθος να εξαρτάται η ζωή τόσων ανθρώπων. Εγώ σας λέω, αυτός ο άνθρωπος έκανε λάθος γιατί δεν είχε την εκπαίδευση, δεν είχε τα χρόνια, δεν είχε τη διάβγεια, δεν είχε τα αντανακλαστικά. Αλλά αν πάθαινε κάτι, αυτό που είπαμε σε αυτή την εκπομπή από τα πρώτα λεπτά, αν πάθαινε καρδιακό ή εγκεφαλικό που ήταν μόνος του σε μια βάρδια και πάλι θα πέθαιναν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι απάντηση. Και καλά λέει το παλικάρι. Πού είναι όλοι αυτοί να βγουν να του πούνε, που παίζει ακόμα ο τηλεφωνητής, δηλαδή. Τραγική ηρωνία, το ασφαλέστερο ταξίδι στην Ελλάδα. Δεν έχουν ούτε καν την. Τα αντανακλαστικά. Τα αντανακλαστικά και την. Ενσυναίσθηση. Όχι, να το αποσύρουν το μήνυμα αυτό. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή ποιος παίρνει τηλέφωνο, παίρνουν οι άνθρωποι που θέλουν να ενημερωθούν για τους δικούς τους ανθρώπους που έχασαν. Που τους ψάχνουν. Και είδες τι λέει. Και βέβαια τον πονάει που είχα στον μπαμπά του, αλλά σου λέει ο αδερφός μου, 15 χρονών παιδί, είχε τη ζωή μπροστά του. Τι να πει, έχεις απόλυτο εκεί δίκιο. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει μια τεράστια συγκρίση. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, Δημήτρη. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Τι να πούμε, δεν ξέρουμε τι άλλο να πούμε. Δεν ξέρουμε τι άλλο να πούμε σε εσάς. Γιατί να ξέρετε, μπαίνουμε στη θέση σας. Γιατί και εμείς έχουμε παιδιά και οικογένεια και έχουμε μπει στο τρένο και πολλές φορές. Εγώ όλα μου τα καλοκαίρια πήγαινα με αυτό το τρένο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μας έβαζε, επειδή οι γονείς μου είχαν τουριστικό γραφείο και δεν μπορούσαν να κάνουν διακοπές μαζί μας. Έβαζαν εμένα και την αδερφή μου με τη γιαγιά μου και μας έστελναν στην ουνά μου στη Θεσσαλονίκη. Και συνειδητοποιείς πόσο τυχερός είσαι που μπήκε στο τρένο ότι... και δεν έπαθες τίποτα. Μπράβο, ότι τα τελευταία όλα αυτά χρόνια απλά ήσουν τυχερός που δεν ήσουν σε ένα μοιραίο ταξίδι. Ακριβώς. Σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα. Πηγαίνουμε και επιστρέφουμε.